Έχει ίσως απόλυτο δίκιο ο καλός μου φίλος και συνάδελος ο Νίκος Οφίλης για τα ξεπουλήματα, αλλά το λέει ιδεολογικά. Ξέρετε, υπάρχει τεράστια διαφορά όταν κάποιο κόμμα ή κάποια παράταξη πιστεύει, και καλά κάνει και το πιστεύει, αυτή είναι η ιδεολογία της, ότι οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, οποιαδήποτε τέτοιου είδους κίνηση είναι εντός εισαγωγικών ξεπούλημα, και τελείως διαφορετικά κυρία να λέει. Κυρία Πηγιώτη, να σας πω και κάτι. Εγώ για παράδειγμα λέει, πιστεύω. Είναι ξεπούλημα κάποιος που πιστεύει στην ιδιωτικοποίηση. Κυρία Πηγιώτη μου, εγώ πιστεύω στις ιδιωτικοποίησεις. Αλλά πιστεύω επίσης ότι στο ταμείο του κράτους πρέπει να μπαίνουν αυτά που του αναλογούν. Βεβαίως. Αυτά που αξίζει η περιουσία η οποία πωλείται, η οποία εκποιείται. Όταν για παράδειγμα βγαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και λέει πόσο κοστίζει η έκταση του ελληνικού σήμερα και βλέπουμε όλοι μας ότι το τίμημα είναι στο 1 τρίτο, στο 1 τέταρτο αυτής της πραγματικής αξίας, ή όταν για παράδειγμα βλέπουμε όλοι διαγωνισμούς τους οποίους καταλήγουμε με έναν υποψήφιο, διότι οι άλλοι με διάφορους τρόπους έχουν τεθεί εκτός διαγωνισμού. Δεν αντιλέγω. Γιατί δεν γνώριζαν άλλο και μαθαίνουν εγώ, εκ των υστέρων ότι συζητείται να δοθεί άδεια καζίνο εκεί. Ή όταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών γίνεται με ζημία του ελληνικού δημοσίου. Μισό λεπτό. Και αυτό. Τι συμμετοχή η ανασύνη που μιλάνε 03. Και αυτό. Κύριε Φίλη, εσείς μιλάτε ιδεολογικά. Όχι, πρακτικά μιλάω. Όχι, εγώ σας ρωτώ. Δεν με πειράζει να μιλάω ιδεολογικά. Ο προβλήτας του Πειραιά Κόσκο ήταν ξεπούλημα. Ποιο? Η Κόσκο, ο προβλήτας του Πειραιά Κόσκο ήταν ξεπούλημα. Δεν θα κάνουμε τώρα συζήτηση συγκεκριμένη. Θα μιλήσουμε θα για τα ποινικό σκολάσιμα, για τα σκάνδαλα. Μα το σκάνδαλο, λέω, λοιπόν, μα τότε η Κόσκο λέω, ήταν σκάνδαλο. Αυτό σας εξηγώ. Επαναλαμβάνω, η πόλη, η αγορά της τουρκικής finance κατηγορήθηκε σαν σκάνδαλο, κύριε Φίλη. Ένα λεπτό. Το θυμόσαστε. Επαναλαμβάνω. Η Εθνική αγόρασε τη Finance Bank. Κατηγορήθηκε τότε από την τότε αντιπολίτευση ο διοικητής της Εθνικής Τραπέζης ότι σκανδαλωδώς ενήργησε. Ναι. Δεν ζητούσαν τότε. Λέω λοιπόν ότι άλλο είναι το ιδεολογικό. Ο, το ποινικό λέμε. Και άλλο, μα το ποινικό. Ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή δεν είναι ιδεολογικό το χαρακτήρα. Παράδειγμα είναι, που, είναι το παράδειγμα, ασυλία για τα ποινικά. Κύριε Φίλη, το παράδειγμα που χρησιμοποίησε η κυρία Πηγιώτη με τη Finance Bank στην Τουρκία είναι καλό παράδειγμα, διότι όντως απεδείχθη μια εξαιρετικά επωφελής για την Εθνική Τράπεζα αγορά. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν, κυρία Πηγιώτη, άλλα παραδείγματα. Σωστό, πολλά. Τα οποία δεν είναι εξίσου θετικά. Η ενέργεια, μην πάμε μακριά. Η ενέργεια. Βεβαίως. Και εγώ σας λέω και το ελληνικό. Και θα δείτε ότι στην πορεία των πραγμάτων θα αποδειχθεί ότι το ελληνικό είναι ένα λάθος με τον τρόπο που γίνεται. Εγώ κυρία δεν Πηγιώτη. Λέω, επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ιδιωτικοποιήσεις. Έχω άλλη άποψη από τον κύριο Φίλη. Σωστό. Αλλά εκεί λέω ότι στοιχειωδώς πρέπει να εξυπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον. Εάν από την πώληση της Κόσκο χάνει το δημόσιο, το λιμάνι, αν βγάζει λιγότερα χρήματα, αυτό δεν είναι και ποινικά ελεγκταίο? Είναι μόνο ιδεολογικό θέμα? Κύριε Φίλη, δηλαδή κάθε επένδυση που γίνεται, εισαγωγικά επένδυση, μπορεί να γίνεται εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος? Πολύ φοβάμαι. Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια. Θέλω να σας παρακαλέσω στο σημείο αυτό. Για το νόμο που ψηφίστηκε προχθές. Πριν λίγο καιρό, κύριε από αυτή φίλη, την κύριε Φίλη, εγώ θα σας έλεγα ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Αυτό έχει να κάνει με το Σύνταγμα. Αυτό θα έπρεπε εκεί, να έχει προηγηθεί. Εκεί υπάρχουν οι προθεσμίες του Συντάγματος που έχει προβλήματα. Μπορεί να βελτιωθεί βέβαια. Το αν ένα μέλος του ΤΑΙΠΕΔ, ελπίζω ότι τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ ή του κάθε ΤΑΙΠΕΔ. Να, αυτό θα ήταν ένα αντικείμενο για παράδειγμα τη συνάντηση Σαμαρά Τσίπρα, για την οποία φωνάζουμε από τη Ριαμιώση. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα πεδίο στο οποίο θα έπρεπε λογικά να υπάρξει συνεννόηση. Αλλά εγώ δεν θέλω το debate Ασημακοπούλου Σκουρλέτη να μετατραπεί σε debate Φίλη Πηγιώτη. Δεν είναι debate, έτσι. Και θα σας παρακαλέσω στο σημείο αυτό, επειδή κάναμε αναφορά στην υπόθεση Καρατζαφέρη, να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Καρατζαφέρη σήμερα στην εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ, ο οποίος του ανήκει, τι δήλωσε για τις κατηγορίες ότι πήρε χρήματα για την υπόθεση των Super Puma. Πάμε να δούμε το βίντεο.